Να πω δύο λόγια μόνο για τη διαδικασία της κλήρωσης. Στην κλήρωση συμμετέχουν οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο. Οι δύο πρώτοι δηλαδή τερμάτισαν στη βαθμολογία της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος από κάθε όμιλο. Υπάρχει μια κρεμότητα στον πρώτο όμιλο και αφορά τη δεύτερη θέση που έχουν ισοβαθμίσει σε απόλυτους αριθμούς τα σωματεία Ανωσίου και ο Πάγος. Δέζονται παράστατα κάτι. Ο νικητής θα πάρει τη δεύτερη θέση, ο ετημένος θα πάρει την τρίτη θέση και θα πάει στην άλλη διαδικασία. Και σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση των 6 ομάδων που θα συμμετέχουν στον όμιλο για την έναρξη πρωταθλητή. Οι αγώνες και στον όμιλο αυτό είναι διπλοί, δηλαδή στην έδρα του κάθε αντιπάλου, γιατί κάνουν κάθε πρωτάθλημα με βαθμολογία. Ο πρώτος βαθμολογίας είναι πρωταθλητής Κυκλάδων περίοδου 9-10 και θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της 4ης Εθνικής. Οι 5 υπόλοιπες ομάδες θα πάνε στην πρώτη κατηγορία και θα περιμένουν τη διαδικασία να ολοκληρωθεί με τις υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή που κατέλαβαν τις θέσεις 3 μέχρι 6 στους ομίλους, για να συμπληρωθεί ο αριθμός 10 που θα είναι τα σωματεία που θα πάρουν μέσα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας ΕΦΣ Κυκλάδων περίοδου 10-11. Λοιπόν, θα βάλουμε τους κύριους στο ένα κύπελο με τα ονόματα των σωματείων. Άνω Σύρος, Άω Πάγου. Φίλοι γέτα και πέστα μέσα. Με τη σειρά που κατατήκτα γράψαμε εδώ πέρα. Αστέρας Κορφίου. Πώς τα έλαβε τότε. Πώς τα έλαβε. Παναξιακός. Ονειρέας. Πάρου και Ήος. Να πούμε ότι υπάρχει μια κρεμότητα στον όμιλο που συμμετείχε ο Ονειρέας με την Ήο. Είναι το παιχνίδι Μήλος Ήος που είναι να γίνει Τετάρτη. Δεν επηρεάζει καμία θέση. Δεν επηρεάζει καμία θέση, γι' αυτό και συμμετέχει κανονικά Ήος. Δηλαδή είτε χάσει είτε κερδίσει, ό,τι και να γίνει, δεν αλλάζει η σειρά των ομάδων στον όμιλο αυτό. Ήλιος. Λοιπόν, τον αριθμό 6 τον πήρε Ήλιος. Θα βάλω μέσα αυτό. Όχι, όχι. Ένας άλλος κύριος. Μπορεί να έρθει να τραβήξει. Έλα. Το 4 θα το πάρει ο Άω Πάγου. Ένας άλλος, θα τραβήξει. Έλα και εσύ, Λεωμία. Το 3 το παίρνει. Τράβα και ομάδα. Έχει βγει, τραβά ένα άλλο. Έχει πάει το 4. Σύρος. Άλλος Σύρος. Νικητής Άλλος Σύρος Άω Πάγου. Ναι. Θα πάρει το νούμερο 4. Το 3. Το 3, ναι. Πάρει το νούμερο 3. Θέλω να σάλλω να ρίξει. Το νούμερο 2. Πώς να το κρατώ για να μην γίνει ξανά πέρα. Νηρέα. Όχι. Κανά μέσα. Σαν να πάμε κάτω. Εντάξει, ξέρω. Το ένα είναι και ξέρω άλλη μέσα. Το ένα είναι. Το σωστή το παιδί, το παιδί. Το παιδί θα έχει πάρει το... Α, έχει πάρει το ένα. Το παιδί θα έχει πάρει το ένα. Αστέρας Κορφίου. Αστέρας Κορφίου το νούμερο 2. Έχετε πέντε Παναξιακούς. Το ένα που πάει ο Ονειρέας. Και το νούμερο 5. Παναξιακός. Που το παίρνει. Κόρθη Παναξιακός. Ο Παναξιακός. Λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, να σας διαβάσω την ανάπτυξη
με τους κωδικούς σύμφωνα με τη σειρά που είναι το νούμερο 1. Στην κατάσταση που έχετε, η ανάπτυξη που είναι στο νούμερο 1. Το πρόγραμμα λοιπόν της πρώτης αγωνιστικής έχει ως εξής. Αγωνίζεται το 4 με το 1, που είναι ΑΟ Πάρου Νηρέας, το 5 με το 3, που είναι Παναξιακός με τον νικητή Ανωσίου ΑΟ Πάγου, και το 6 με το 2, που είναι Ήος Αστέρας Σπορτίου. Οι υπόλοιπες αγωνιστικές θα τις βρείτε στην ανάπτυξη της στήλης 1, πάλι επαναλαμβάνω, έτσι έχει πολλές στήλες η κατάσταση. Η στήλη 1 είναι η ανάπτυξη του προγράμματος. Σήμερα είχαμε την κλήρωση του πρωταθλήματος στη δεύτερη φάση, να το λέγαμε κυρίως πιάτο για την ανάπτυξη του πρωταθλητή. Αφού ολοκληρώθηκε με επιτυχία, νομίζουμε, παρά τις δυσκολίες και τα συγκοινωνιακά προβλήματα, η πρώτη φάση του πρωταθλήματος, από το Σαββατοκύριακο, ξεκινάμε τη διαδικασία ανάδειξη πρωταθλητή, ο οποίος του χρόνου θα είναι και στη Δέλτα Εθνική. Θέλω να πιστεύω ότι τα σωματεία που θα συμμετέχουν σε αυτή τη φάση έχουν την κατάλληλη οργάνωση, διάθεση και προγραμματισμό, ούτως ώστε να δούμε ένα όμορφο και πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία και να επιτύχουν τους στόχους τους.